Γιώτα Γιώτα 40 βαθμοί θερμοκρασία στο γήπεδο. Υπεύθυνοι των Ακαδημιών του Ατρόμητου στη γυναικεία ομάδα. Πώς είναι τα συναισθήματα? Τι να πω, για αυτή την ομάδα έχω μεγάλη αγάπη. Παίζω πολλά χρόνια. Έγινα μαμά, ξαναήρθα. Με έχουν πάρει όπερες ακαδημίες και στα μικρά παιδάκια στον Ατρόμητο και στη γυναικεία ομάδα όσο μπορώ βοηθάω. Είμαι προπονήτρια σε μικρές ηλικίες βασικά, όχι στη μεγάλη ομάδα. Για σένα, μετά την επιστροφή των αθλητών στο γήπεδο, ποια ήταν, ήρθαν τα παιδιά μετά την πανδημία? Ναι, μπορώ να πω ότι τα παιδιά, επειδή τους είχε λείψει όλο αυτό το πράγμα, βασικά το βλέπω και από τα παιδιά μου, γιατί όλη μέρα ήταν μέσα στο σπίτι, στον υπολογιστή, δεν βγαίναμε έξω. Είδαμε κόσμο. Εγώ προσωπικά εδώ πέρα στις ακαδημίες που είμαι, είδα πολλά παιδάκια να έρχονται. Ποιο είναι το στοίχημα ως υπεύθυνη των Ακαδημιών του Ατρόμητου από εδώ και πέρα για σένα? Εγώ ο στόχος μου βασικά είναι να τα κορίτσια από τις Ακαδημίες να ανέβουν στη μεγαλύτερη ομάδα, στη γυναικεία ομάδα. Ο στόχος μου. Είναι δύσκολο οι χαρακτήρες τα κορίτσια στο γήπεδο? Αυτό το συναντάμε παντού. Και στο γήπεδο έχω να κάνω με πολλούς χαρακτήρες, με πολλά άτομα. Προσπαθούμε λίγο να σημαδίσουμε όλοι μαζί, να μην χαλάμε χατήρια. Να λέμε αυτό που πρέπει, καταρχήν φτιάχνουμε χαρακτήρες. Για μένα προσωπικά δεν είναι μόνο να παίζει μπάλα ή να βάζει την μπάλα κάτω και να τον γκολ. Αλλά με ενδιαφέρει να φτιάξουμε και χαρακτήρες, άτομα. Είσαι προπονήτρια, είσαι παίχτρια του Ατρομήτου, είσαι και μητέρα. Πώς το προλαβαίνεις όλα και πώς συνδυάζονται? Πολύ δύσκολα. Φανταστείτε από το πρωί που σηκώνομαι για τα παιδιά, μετά στο σπίτι δουλειές, το μεσημέρι προπονήσεις. Εντάξει, εγώ προσωπικά το αγαπάω αυτό. Είμαι από μικρό παιδάκι με στα γήπεδα. Με έχει στηρίξει πολύ ο πατέρας μου. Με στηρίζει και εδώ πέρα πολύ ο Ατρόμητος, δεν μπορώ να πω, με προτιμάει κάθε χρόνο. Ήθελα κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι να σταματήσω γιατί κουράστηκα. Αλλά εντάξει, αν αγαπάς κάτι, πιστεύω ότι τα καταφέρνεις, βρίσκεις δύναμη. Για τη Γιώτα Τσοπούλου, τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι ο Ατρόμητος? Για μένα είναι τα πάντα, τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ θα κλείσω και την καριέρα μου, σαν ομάδα. Σας έχει λείψει ο ποδόσφαιρο ως παίχτηρες του Ατρομήτου? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον μέσα από τα μικρά παιδιά της Ακαδημίας την αποπαίρνω ζωή και τουλάχιστον είμαι ακόμα στο χώρο. Δεν έχω σταματήσει να πω ότι σταμάτησα τελείως. Είμαι μέσα στο χώρο και ακόμα το ζω. Θα είσαι ακόμα τον Ιούλιο εδώ? Και τον Ιούλιο, ναι. Θα βγουν παιδιά για τον Ατρόμητο, έρχονται για τα γυναικεία ομάδα? Κάθε μέρα έρχονται και καινούρια. Τώρα τι να πω. Θα δείξει και ο χρόνος. Στη γυναικεία ομάδα είσαι η μάνα του λόχου, η μητέρα για τα κορίτσια? Έτσι θέλω να πιστεύω. Βλέπω αγάπη από τα κορίτσια, έτσι θέλω να πιστεύω.